Βιτσέλη να ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Θα κάνει το γέμισμα μέσα στην περιοχή. Έχει ψηλά παιδί ο Εθνικός. Μετά Λατάντα πρώτη και καλύτερη. Η κεφαλιά αυτόν τα 2-2. Να το παιχνίδι που ξαναρχίζει από την αρχή. Ο Εθνικός με αυτό που σας έλεγα ότι έχει ψηλά παιδιά. Έχει τον Τάλ και τον Ατάντα. Ο Ατάντα θα σκοράρει στην υπέροχη παλιά από τον Εντουάρντο. Εδώ ξέρει ο Εθνικός από την άμυνα της ΑΕΛ, αφού ο Τάλ και ο Ατάντα βρήκαν πάρα πολύ χώρο με τον τελευταίο να σκοράρει. Πνίγηκε στις αγκαλιές των συμπαικτών του. Εδώ πετάχτηκαν ο Τάλ και ο Ατάντα και οι δύο. Βλέπετε ότι έχουν χώρο. Ο Ατάντα την κεφαλιά και αυτό στον γκολ για να γίνει έτσι το εθνικό ΑΕΛ 2-2 παρακαλώ. 46. Άρη μέχρι στη μέσα από ισοφάριση του σκορ, αλλά έχουμε ολόκληρο μήκρονο μπροστά μας. Μόνο το χαρατολικά. Πάει απευθείας η κεφαλιά με ένα γκολ για τον εθνικό. Σε μια ολιγορία στην άμυνα της Ομόνιας, ίσως να έχει πάει και απευθείας ο Everton. Δεν ξέρω ποιος έχει ακουμπήσει, αν το έχει κάνει ο Ατάντα νομίζω. Ο εθνικός στο 46 ανοίγει το σκορ. Χάρη στην εξαιρετική εκτέλεση φάουλ από τον Everton. Έμεινε μόνο ένας παίκτης της Ομόνιας στο τείχος. Η μπάλα περνάει από όλους. Και παραλαμβάνω, αν έχει σκοράρει κάποιος, αυτός θα είναι ο Ατάντα, ο πρώην της Ομόνιας. Γιατί νομίζω ότι αυτός ήταν που πήγε τελευταία στιγμή. Ανοίγει το σκορ στο 3 λεπτό πριν το 90. Μπάλα περνάει από όλους. Ευκαιρία για το 4-2 και θα γίνει. Ο Εθνικός καθαρίζει το παιχνίδι στο 88 με τον Ατάντα. Αυτός θα είναι και ο MVP του αγώνα με τα δύο γκολ που πετυχαίνει ο υψηλός όμως κεντρικός αμυντικός του Εθνικού. 4-2 στο δασάκι της Άγρας σε μια μεγάλη ανατροπή για τον Εθνικό. Ποιος εκμεταλλεύτηκε στο αριθμητική του υπερδική βολή με δεύτερη κίτρινη κάρτα κύριε της ΑΕΛ. Τέταρτο γκολ για τον Εθνικό, δεύτερο για τον Ατάντα στο 88. Κάπου εδώ τελειώνει το παιχνίδι. Και αυτό διότι πλέον τα δεδομένα είναι πολύ δύσκολα για την ομάδα της Λεμεσού για να ξαναμπεί στον αγώνα. Βλέπετε εδώ ο Ατάντα μόνος του με το δυνατό κοντινό σου. Δεν έχει κανένα περιθώριο ο Ρωμαίο να αντιδράσει. 4-2 εθνικός, 6 γκολ στο σημερινό παιχνίδι. Και να φανταστείτε ότι στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ διαφορετικά τα δεδομένα. Η ΑΕΛ είχε προηγηθεί με 0-2 στον αγώνα με τα γκολ του Μπεμπέ και του Ιωνίτσα και από εκεί και πέρα. Πιντσέλη. Ατάντα. Δυνατό, μακρινό σου του Αθανασίου σε ετοιμότητα. Έτσι την μπάλα. Μαρκάσα. Η σέντρα καλή. Ο Ατάντα διοξενάει με ένα καλό ρυθμό. Πιέζουν και οι δύο ομάδες. Θα να κερδίσουν τη μάχη του κέντρου. Ο Ατάντα την κεφαλιά από τον Everton. Κόντρα. Προϋποθέσεις η κεφαλιά έγινε από τον Ατάντα από τον Αμπουτζάνια. Έκανε κίνηση ο Κάλβο και πάει τώρα έτοιμος αυτήν την μπάλα στην περιοχή του Εθνικού. Το κάνει κεφαλιά από τον Ατάντα και νέο κόρνερ. Να δούμε εδώ αυτήν την παλιά του Κάλβο. Ο Ατάντα ήταν αυτός που έδωξε απλά. Πλευράς υπεδούχων βγαίνουν και στην αντεπίθεση με τον Μάρτσεφ. Αλλάξε ωραία πάσα ο Παναγιώτοκ, ο Μάρτσεφ θέλει να μπει μέσα στην περιοχή, βάζει το σώμα του ο Ατάντα. Υπάρχει σφύριγμα, η μπάλα είναι για τους φιλοξενούμενους. Διαμαρτύρεται ο Βεσελίν Μάρτσεφ. Εδώ είναι η φάση, βάζει το χέρι του Ατάντα. Δεν πως αντικανονικά έτσι έχουν μπει στην πορεία του Βούλγαρου. Μπάλα που εκτελεί, κεφαλιά πρώτη από τον Ατάντα. Σαν πάσα και πάλι στον Κάλβο. Νέα μπαλιά στην περιοχή. Ατάντα, Μπράκερ. Παραπάει πίσω. Από τον Δημητρίου η μεταβίβαση. Ο Ατάντα έκοψε. Απομακρύνει. Τώρα εκτελεί ο Φούσκο. Κεφαλιά πρώτη από τον Ατάντα που απομακρύνει. Πέρασε ο Βουλγαρός. Κάνει και το γύρισμα. Το σούτ από τον Φούσκο. Ατάντα διώχνει. Επιμένει η Αγιάναβα. Χάμπερ, Παναγιώτο, ο Κολοκούδιας, ψάχνει να βρει τον Καναδό, η κεφαλιά του Ατάντα, ο Τάλ θα αφήσει για τον Κουντούλη. Ενωρία.
γκολ που θα του δώσει προβάδισμα. Ενδεχομένως και το χρυσό γκολ, γιατί δεν ξέρω πόσα τέρματα μπορούμε να δούμε στο σημερινό παιχνίδι. Ατάντα, αν υπάρχει κάτι περισσότερο, αν μπόρεσες να αλλιεύσεις κάτι για τη συγκεκριμένη φάση. Εντάξει, για τη συγκεκριμένη με φάση πολλές διαμαρτυρίες και μετά την εξόδο του Καντού, ο οποίος διαμήνυσε στον πάγκο όπως ήταν το πέναλτι. Το είπε και ο Ποδοσφαιριστής. Αυτό φαίνεται, τουλάχιστον η άποψή μας είναι ότι φαίνεται ότι υπάρχει πάτημα. Την πάσα πάλι ο Μαρσέλος, μέσα στην περιοχή, το γύρισμα κόρνερ είναι. Για την ομάδα της Λεβεσού στο 80. Του Ρομέρο. Τον αντίποδο, ο κύριος Χριστοφόρου φώναξε στον Μάριο Νικολάου να βγάλει την ΑΕΛ από τα καρέ του Ρομέρο. Ναι. Και να... Μην μπορώντας η ΑΕΛ να αποσοβήσει τον κίνδυνο που παρουσιάστηκε δύο φορές στα καρέ της από τους γήπεδους. Πιτσέλη. Ατάντα. Ο Στόλερ. Ο Ατάντα και πάλι για τον Πιτσέλη. Δεν βρίσκει και μαρκάρι του συμπαίκτη του. Στόλερ τώρα. Κίνησε ο Γκαλασίλη, κράτησε όμως ο Φοφανά. Τώρα η μπάλα για τον Ποτέ. Εκ νέου Φοφανά. Εδώ είναι η φάση, ο Φοφανά. Ο Ποτέ πήγε με δύναμη, ο Ατάντα. Το φάουλ θα πλέον να δούμε το πρώτο γκολ στην Ιταλία. Να δούμε για ποιον θα έρθει. Ο Ατάντα, Έβερτον. Τσιάνος. Μπράγκερ, Γκριγκαλασβίλη, Ατάντα, Φοφανά. Το σούτι κόντρα, νέο κόρνερ για την Ομόνια. Παλιά από τον Ρόντρι. Και ο Ατάντα πρώτος, εκεί που είναι το Μπράγκερ. Οπότε δεν φτάνει την μπάλα, ο Ατάντα από μακρινή. Μαρκάσα, το φάουλ για την Ομόνια. Διώχνει ο Ατάντα. Σχεδόν που επιμένει με κρυβή. Σου μια τρίλη τετράλεπτη διακοπή στην φάση του κουτού. Φοφανά. Σέντρα, το προ δεν αντρί. Σέντρα, ο Ποτέ, κεφαλιά, κράτησε από την μπάλα. Ο Ατάντα έρθει με δύναμη, ο Ρουσιάς. Απέναντι στα στόπερ να περνά. Να δίνει δίπλα στον Ατάντα, προσπαθεί να περάσει απέναντι, όμως έκανε καλή άμυνα ο Καταλά και τον... Προσπάθεια, η πρώτη μεταβίβαση πάντως που πηγαίνει για το Δημητρίου.
πίνακα με 8 βαθμούς. Αυτός είναι ο σκόρερ. Ο Ατάντα, ο οποίος κατάφερε να πετύχει το στο 46. Δεν ξέρω αν ο Άρης πηγαίνει από το σημείο, άλλαξαν τα δεδομένα και πήρε μια σπουδαία νίκη που τον ανεβάζει στους 16 βαθμούς. Βέβαια να δει τι κάνει, θα κάνει η Νέα Σαλαμίνα απόψε για να δει αν θα είναι παρέα με την ομάδα της αμοχώς του. Η ΑΕΛ μένει στους 17 και 7η πλέον, από τη στιγμή που δεν καταφέρνει να εκμεταλλευτεί την νίκη της ανόρθωσης, παίρνοντας ένα πιθανό διπλό εδώ, θα ανέβαινε 5η και ο Εθνικός. Να φεύγει νικήτρια απόψε με το εμφαντικό 4-2 απέναντι στην ΑΕΛ. Ο ΑΕΛ είναι πάρα πολύ άσχημο, με δεδομένο ότι κάνει έδρα. Σκόρερ στο 46 ουσιαστικά στις καθυστερήσεις του πρώτου μήνου. Λάθος και στο κομμάτι του τείχους, αφού ένας παίκτης μόλις υπήρχε στο τείχος. Λάθος γενικά και στην αντίδραση των αμυντικών της Ομόνιας. Παίκτες του Εθνικού θα πάρουν το ζεστό χειροκρότημα. Πρέπει να αλλάξει πολύ την απόδοση της εκτός έδρας παιχνίδια. Παίκτες του Εθνικού που το πανηγυρίζουν με τους φίλους της ομάδας τους εδώ στο Δασάκι.